κανονιστικό πλαίσιο σε διασμός και πολεοδομική οργάνωση περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής για τη δημιουργία κέντρου αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού. Το ψηφίζετε? Ναι ή όχι? Αφήστε το τις ρητορίες. Γιατί από την ψήφο σας θα εξαρτηθεί, κύριε Κουίκ, εάν πρώτον μια ιστορική ομάδα θα αποκτήσει ξανά την έδρα της, κατά πόσο το επιθυμούν χιλιάδες των οπαδών της. Δεύτερον, εάν μια περιοχή της Αττικής που είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη θα μπορέσει επιτέλους να αναγεννηθεί και να φύγει από το χάος και τη χαβούζα που είναι σήμερα. Δικαιολογίες και ρητορίες και περικοκλάδες θα βρείτε ο καθένας σας πολλές για να πουλήσετε στήρα αντιπολίτευση. Εγώ θα προτείνω στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να μαζέψουμε εμείς 15 υπογραφές και να αρχίσουμε εμείς ονομαστική ψηφοφορία για το άρθρο 81. Θα το κάνουμε. Γιατί έχει σημασία επιτέλους, να αναγκάσουμε, ορισμένους να βγουν και να πάρουν δημόσια θέση και ευθύνη. Γιατί ακούστε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ θεωρίας και πραγματικότητας. Πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε να κάνει το γήπεδο το Παναθηναϊκός στην περιοχή του Βοτανικού. Τότε πήγαν 113 Σιριζέοι και πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί λέει θέλουν να σώσουν τον κορμοράνο της περιοχής και το ευρύτερο περιβάλλον. Και δυστυχώς το Συμβούλιο της Επικρατείας, εγώ είχα πει τότε ότι αν υπήρχε Συμβούλιο της Επικρατείας τον 5ο πόλους του αιώνα δεν θα είχε χτιστεί ποτέ ο Παρθενώνας. Σταμάτησε την ανέκεια στο γηπέδο. Αποτέλεσμα. Ακούστε τι πετύχατε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, με τις δίθεν μεγάλες ασκολογικές ευαισθησίες. Μια εταιρεία χρεοκόπησε. Χίλιοι άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους. Το ελληνικό δημόσιο έχασε εκατοντάδες εκατομμύρια από φόρους. Και σήμερα, αν φεύγαμε λίγο από τις θεωρίες, κύριε Νταβρή, και πηγαίναμε στην πραγματικότητα και πέραμε το αυτοκίνητό μας και πηγαίναμε στο Βοτανικό για να δούμε τι προστάτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βλέπω μια γιγαντιαία τσιμεντένια χαβούζα. Αυτό προστάτευσε. Τη χαβούζα που είναι δικό τους έργο. Πάμε τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είδαμε τη διαφορά θεωρίας και πραγματικότητας. Πριν από μερικά χρόνια ο τότε πρόεδρος ΣΑΕ γκρέμισε στο γήπεδο. Είχε συμφωνία να προχωρήσει άμεσα ανέγερση του νέου γήπεδου. Πάλι κάποιοι με δίθεν οικολογικές ευαισθησίες σταμάτησαν ανέγερση του γήπεδου γιατί δίθεν λέει θέλουν να κάνουν την περιοχή πάρκο. Έχετε πάει, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Φιλαδέλφεια? Σας αρέσει αυτό που έχει τώρα η Νέα Φιλαδέλφεια? Έχουμε βουλευτής Β' Αθηνών και έχω πάει πάρα πολλές φορές, το έχω και φωτογραφίες, το έχω αναρτήσει και στο site μου. Σας αρέσει αυτό που είναι τώρα εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια? Το ευχαριστιέστε? Καμαρώνετε? Και δείτε τώρα το καλύτερο. Πού θα έπεφτε η χώρα εάν, θου κύριε φυλακή το στόμα μου, έπεφτε ποτέ στα χέρια αυτών των ανθρώπων? Για ένα απλό θέμα, όπως είναι το γήπεδο της ΑΕΚ. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Άλλα έλεγε η κυρία Δούρου προεκλογικός, άλλα μετεκλογικός. Άλλα έλεγε ο κύριος Στρατούλης τη μία μέρα, άλλα έλεγε το κόμμα την τρίτη μέρα. Άλλα ψηφίζαν στην έναρξη επιτροπής, άλλα στη λήξη της επιτροπής. Άλλα υποσχόταν ο κύριος Τσίπρας στους οπαδούς της ΑΕΚ τη Δευτέρα, άρα τους έλεγε θα κάνουν την τρίτη. Γιατί ούτε σε αυτό το θέμα δεν μπορείτε να κάθετε σε ένα τραπέζι και να πάρετε μία καθαρή απόφαση που να λέει ναι, όχι. Δεν μπορείτε. Γιατί δεν μπορείτε? Γιατί πολιτεύεστε με το δόγμα ότι θα τα έχουμε με όλους καλά. Έτσι νομίζετε θα πάρετε την εξουσία. Πολύ λανθασμένο δόγμα. Πολύ λανθασμένο δόγμα. Ελπίζω ο ελληνικός λαός με το παράδειγμα του γηπέδου της ΑΕΚ να δει αν τυχόν έπεφτε η χώρα στα χέρια σας, πού θα μπλέκαμε. Δεν θα μπορούσε να συνεννοηθεί ο Λαβαζάνης με τον Βούτσι και ο Βούτσις με τον Στρατούλη για το απλούστερο θέμα. Όσο αφορά δε το γήπεδο, για να δανειστώ μία φράση που ακούστηκε χθες εδώ απέναντι στο Σύνταγμα από μία αξιότιμη καλλιτέχνηδα, δεν θα πω περαιτέρω σχόλια, θα το αφήσω αυτό έτσι, για να μην χαλάσω τη σημερινή βραδιά. Σήμερα είμαστε όλοι ΑΕΚ. Ξέρετε γιατί είμαστε σήμερα όλοι ΑΕΚ? Γιατί πράγματι πρέπει να γίνει αυτό το γήπεδο εκεί. Είναι κοινωνική ανάγκη και για την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά είναι κοινωνική ανάγκη και για τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Είναι μια πραγματική ανάγκη να χτιστεί εκεί το γήπεδο. Και είναι μια πραγματική ανάγκη να χτιστεί τώρα. Και να μην υπάρχει περαιτέρω χρονοτριβή με διάφορες δικαιολογίες του τύπου. Δεν μας αρέσει το 25 μέτρα, θα είναι το 26, όχι το 26 το 27, όχι το 27 το 28 και όχι 500 στις πάρκες 450. Αυτά όλα είναι προφάσεις αναμαρτίες. Για να δικαιολογήσετε την ουσία. Ότι φοβάστε να πάρετε καθαρή θέση για οποιοδήποτε θέμα. Είστε παντελώς ανίκανοι να κυβερνήσετε. Επικίνδυνοι. Και το γήπεδο Τσάκ το αποδεικνύει. Εμείς λοιπόν, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, σας συγχαίρουμε που επί Υπουργεία σας λύνεται επιτέλους ένα πολύ μεγάλο θέμα εκκρεμές για αυτήν την περιοχή και για αυτήν την ιστορική ομάδα. Υποστηρίζουμε αναφανδόν αυτό το οποίο φέρατε στη Βουλή και φυσικά το ψηφίζουμε και θεωρούμε ότι εν γέννη το νομοσχέδιο αυτό. Δεν θα μιλήσω για τους Αγιαλούς που έχουμε μια διαφωνία. Θα το αφήσω για τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου. Μην νομίζετε να μου τη γλιτώσετε. Λοιπόν, αλλά όσον αφορά το ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο φέρατε, καιρός είναι στη Βουλή αυτή να μιλάμε καθαρά μεταξύ μας. Ήταν μια εκκρεμότητα που έπρεπε να έχει λυθεί και έχει όραμα κύριε Νταβρή και έχει αναπτυξιακή επιτροπή, αναπτυξιακή προοπτική και μπορεί να αλλάξει τον τόπο μας και γι' αυτό το ψηφίζουμε και το ψηφίζουμε και σας συγχαίρουμε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ.